νόμο συνδεδεμένη, κρότος πίστεως, ενδεδημένη, μαρτυρή.

τη 28η του μηνός Οκτωβρίου, τερεντίου και νεονίλης των μαρτύρων και των τέκνων αυτών, Φιρμιλιανού Επισκόπου Κεσαρίας και Μελχίωνος του Αντιοχίας, Φευρονίας Θηγατρός Ιρακλείου του Βασιλέως, Κυριακού Ιερομάρτυρος και Άνης της Μητρός Αυτού, Στεφάνου Οσίου του Σαβαίτου και Στεφάνου Σαβαίτου του Ανιψιού του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Διομήδου Σωσίου εκ Κύπρου, Αθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινού Αγγελή Μανουήλ Γεωργίου και Νικολάου των Νεομαρτύρων εν τη της Κρήτης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τερέντιος και Νεονίλη οι σύζυγοι και τα παιδιά τους Σάρβιλος, Νικήτας, Ιέραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βίλη και Ευνίκη ήταν μια πραγματική καθήκον εκκλησία, οικογένεια αληθινά χριστιανική, με μια ψυχή και με μια καρδιά και το ίδιο φρόνημα. Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ειδοποίησαν τους δύο συζύγους ότι κινδυνεύουν να συλληφθούν. Τότε ο Τερέντιος και οι Νεονίλη σκέφτηκαν να φύγουν μακριά προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Ή να μείνουν και να περιμένουν με γενναιότητα οποιοδήποτε μαρτύριο. Οι πέντε γη και οι δύο θυγατέρες τους έδωσαν αποφασιστική απάντηση. Γιατί να φύγουν. Ο διωγμός είχε εξαπλωθεί παντού. Έπειτα η αναχώρησή τους θα ενέσπιρε τον πανικό στους εκεί χριστιανούς. Και κάτι σπουδαιότερο. Η εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από φυγάδε και φυγόπονους, αλλά από μάρτυρες, αθλητές και ήρωες της πίστεως. Έτσι όλη η οικογένεια αποφάσισε να μείνει σταθερή στην απόφασή της και όλοι μαζί αφού ομολόγησαν τον Χριστό, μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό. Ο Όσιος Στέφανος ο Σαβαίτης, 8 8ο αιώνα μετά Χριστόν, μόνασε νεότατος στην μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, όπου άγευστος έμεινε από τις ειδονές του κόσμου, δεν γεύτηκε δηλαδή τις ειδονές της αμαρτίας. Αγωνιζόμενος, νέκρωσε τα πάθη της ψυχής και του σώματος και έλαβε το χάρισμα κατά των πονηρών πνευμάτων. Ήταν απλούς στο ήθος γλυκής στην ομιλία και ευπροσίγορος εις την γνώμη. Ευρισκόμενος δε εις την έρημον, παραδόξος εξημέρωνε τα άγρια ζώα και έδινε τροφή με τα χέρια του στα ζαρκάδια. Για την αρετή του δέχθηκε την χάρη της αρχιεροσύνης. Κατά τον Όσιο Θεοφάνη το γραπτό, αγωνίστηκε κατά της οικονομαχίας και έγραψε πάρα πολλά εκκλησιαστικά τροπάρια. Το τέλος της ζωής του ήταν οσιακό.